Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Με διάθεση συμβιβασμού εμφανίστηκε σύμφωνα με ελληνικές πηγές η ελληνική διαπραγματευτική ομάδα στις χθεσινές συζητήσεις στις Βρυξέλλες, η οποία φαίνεται να κατέθεσε παραλλαγές συμβιβαστικών λύσεων στους θεσμούς, τόσο για το ασφαλιστικό και τα εργασιακά, όσο και για το ζήτημα της ενεργειακής αγοράς και της πώλησης των μονάδων της ΔΕΗ. Οι προτάσεις αυτές θα αναλυθούν σήμερα Πέμπτη και αν διαπιστωθεί πρόοδος, τότε θα ανοίξει ο δρόμος για επιστροφή των τεχνικών κλιμακίων ξανά στην Αθήνα, σηματοδοτώντας πως προσεγγίζουμε σε staff level agreement στο Eurogroup της 7ης Απριλίου. Το πρόβλημα της υποστελέχωσης της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, επισήμανε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής στο insider.gr, εντοπίζοντας το πρόβλημα στις χαμηλές αμοιβές που προσφέρονται στους νεοπροσληφθέντες του Υπουργείου Οικονομικών. Η ανάγκη στελέχωσης με καταρτισμένο προσωπικό καθίσταται περισσότερο από επιτακτική στην ΑΔΕ, η οποία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των στόχων ίσπραξης δημοσίων εσόδων, υποστηρίζει. Οι νεοπροσληφθέντες υπάλληλοι διαθέτουν τουλάχιστον μεταπτυχιακό και σε πολλές περιπτώσεις διδακτορικό, πολλοί όμως από αυτούς αποχωρούν από τα καθήκοντά τους όταν διαπιστώνουν τις καθαρές απολαβές που θα λαμβάνουν μηνιαίως, οι οποίες και δεν ξεπερνάνε τα 700 ευρώ. Στη μεγαλύτερη επένδυση των τελευταίων ετών επί ελληνικού εδάφους προχωράει η εταιρεία Παπαστράτος και η μητρική της Philip Morris με στόχο να αλλάξει το σημερινό κατεστημένο της βιομηχανίας καπνικών προϊόντων. Η εταιρεία αναμένεται να επενδύσει 300 εκατομμύρια ευρώ για τη μετατροπή και επέκταση του εργοστασίου της στον ασπρόπυργο, δημιουργώντας 400 νέες θέσεις εργασίας. Μετά την επένδυση, η χώρα μας θα γίνει η τρίτη χώρα παγκοσμίως μετά την Ελβετία και την Ιταλία, όπου θα παράγονται προϊόντα καπνού που δεν περιλαμβάνουν καύση. Πρόκειται για το νέο ραγδαίο αναπτυσσόμενο καπνικό προϊόν μειωμένου κινδύνου με την ονομασία Άικος από τον Παπαστράτο. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το γενικό δείκτημα να κυμαίνει 640,88 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,14%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις, στο insider.gr.